Πού είναι το πας. Πάμε. Κοίταξε, ένα παιχνίδι τώρα που χαλάει στο 10ο λεπτό έγινε πιο γοητευτικό. Αυτοί παίξανε για τον πόντο ο Πανιώνιος. Με το που γίνεται στο 10ο λεπτό η αποβολή, χάνει ο Πανιώνιος τον προσανατολισμό, δεν ξέρει τι πρέπει να κερδίσει ή να πάρει σοπαλία. Νομίζω ότι ήταν πολύ ανόητη και ύποπτη η φάση του Μπάσα. Πάει να σκοτώσει το κέντρο του γηπέδου τον Μέιμοβιτς, πώς το λένε αυτόν τον χαφ. Είδαν όμως Άρη, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος και από πλευράς φυσικής κατάστασης, δεν κρέμασε. Δούλεψε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή περίμενα να κρεμάσει μετά το 70 λεπτό πάρα πολύ, δεν κρέμασε. Και όχι μόνο δεν κρέμασε, έβγαλε καλές φάσεις. Έφτασε πιο πολύ μέσα στα στόπερ του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος δεν έβγαλε επιθέσεις καμία να δημιουργήσει θέμα. Οι αλλαγές τώρα, νομίζω ότι ο Άρης έκανε πάρα πολύ καλά που έβγαλε τον Γκαρσία και έβαλε τον Βέλεθ στα χαφ. Ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση, γιατί γέμισε και το κέντρο της άμυνάς του εκεί, όπου ο Άρης είχε ένα πρόβλημα σοβαρό, γιατί όταν βγήκε ο Μπάσα είχαμε για τον Άρη 1,5 χαφ, ο Ματίγια και ο μισός Τόνσον, διότι όσοι δεν έρχεσαν μαρκαρίσματα. Αυτοί είχαν τον Άρσε, τον Γκόρμπο και τον Μακρύλο, δεν είχαν καθαρό ήμο δεκάρι. Παρά τα αυτά, ο Άρης κρατήθηκε στα χαφ. Πάρα πολύ καλό αυτό και πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια πήρε πάρα πολύ από τον Λάρσον, ο οποίος δημιούργησε συνθήκες και χαφ και έξτρα. Ήταν πάρα πολύ καλός. Άρα λοιπόν εδώ στη μειονεξία του Άρη στα χαφ, ο Άρης δημιούργησε με τον Λάρσον ένα κατά συνθήκη χαφ, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Επίσης, στις οδηγήματα αντεπιθέσεις, είτε με τον Σπυριδόνοβιτς στο τέλος είτε με τον Σαντιαλή που δεν έβγαλε ο Πανιώνιος, ένας λόγος που δεν έβγαλε είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλό Τσαναδάκη στα δεξί μπακ, ποιος είναι πάρα πολύ ανεβασμένος. Τώρα, όσο περνούσε η ώρα του παιχνιδιού, ο Άρης φαινόταν ότι το ήθελε περισσότερο και μπορούσε να το κάνει περισσότερο. Άρχισε πάρα πολύ να βάλει τον Σπυριδόνοβιτς, ο προπονητής του Πανιωνίου, που βολεύτηκε πάρα πολύ με το χ. Και επίσης η τρίτη αλλαγή του δηλώνει ότι φοβάμαι τον Άρη και βάζω τέταρτο χαφ. Γιατί έβγαλε τον Τζιλούλη που έκανε τον γκολ και έβαλε τον Καμαρά να παίξει με τον Κόρμπο, τον Άρση και τον Μακρύλο. Δηλαδή τέσσερα χαφ και το Σπυριδόνοβιτς εξτρεμοειδή με τον Τουρμισάη. Πήγε πάρα πολύ για τον πόντο ο Πανιώνιος και πήγε να το κλέψει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι. Αλλά ο Άρης σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός, παρά το 1-1. Μόνο μαύρο σημείο είναι το ύποπτο μαρκάρισμα του Μπάσα. Επίσης να πω ότι ο Άρης με τον Κορχούτ και τον Λάρσον δημιουργεί μια εκπληκτική αριστερή πλευρά. Ο Λάρσον είναι ένας παίκτης με πάρα πολλά χαρίσματα, ταχύτητα, τρίπλα, διείσδυση, καλά χτυπήματα της μπάλας, μαρκάρι. Είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή και φυσικά έκλεισε και τρύπα με τον Βαλεριάνο, με τον Κορχούτ εκεί πέρα. Ο τόσο ανεβασμένος σε ποιότητα, πάρα πολύ, μεγάλο πρόβλημα ότι δεν υπάρχει center for. Ο Άρης δηλαδή σήμερα πάλι με τον Τεγκινή στο 9, ενώ είχε μια καλή τετράδα Λάρσεν, Τόνσον, Γκαρσία που σήμερα δεν ήταν καλός, να έχει και ένα center for να κλειδώσει μια τετράδα πολύ καλή, καλά την τετράδα ο Τεγκινή, ο οποίος πραγματικά ούτε half το λες, ούτε extreme το λες, ούτε for το λες, είναι να πούμε λίγο απ' όλα. Είναι ένα μεζεδάκι το οποίο συμπληρώνει το ορντεύ, είναι συμπληρωματικό μεζεδάκι. Δίκαιο το αποτέλεσμα, το πιάσαμε και στο live από την αρχή. Τον λέω τον κοντό, βάλε, έχει δύο διπλή ευκαιρία. Μου λέει ναι, μια, το βάλε. Μετά είδαμε το διπλό. Μετά είδαμε ότι μπορεί το μάτς να βγει διπλό. Κακώς το βάλαμε διπλό, γιατί ξέρουμε ότι ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα μικρή και ότι η τρίτη αλλαγή στο 86 δηλώνει ότι κάναμε λάθος ποντάρισμα στο διπλό. Δηλαδή πάω το αποτέλεσμα να το κρατήσω και αν μου βγει κάτι το πάω στο διπλό. Καλό παιχνίδι είδαμε όμως και ήταν καλός ο Άρης. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target?
εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό